αξιοπιστίας όμως. Έχει και ο κύριος Σταύρος Μαλάς. Αυτή η αναφορά, Νικόλα, κατά τη χθεσινοβραδινή τελική του συγκέντρωση, προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ των επιτελείων Παπαδόπουλου Μαλά, κόβοντας επί του παρόντος κάθε γέφυρα επικοινωνίας. Ο υποψήφιος της αριστεράς σήκωσε το γάντι, δίνοντας τη δική του οργήλη απάντηση. Προσπάθησε να μεταφτύσει με το χθες, του οποίου ο ίδιος την χάνει να είναι γνήσιος εκπρόσωπος με στόχο να μειώσει την αξιοπιστία μου. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος από τον οποίο μπορώ να δεχθώ μαθήματα αξιοπιστίας. Την απάντηση Μαλά διαδέχτηκε άμεσα νέα αιχμήρη ανακοίνωση του επιτελείου Παπαδόπουλου. Η υποψηφιότητα Μαλά είναι βγαλμένη από το παρελθόν. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αύριο. Ο πόλεμος ανακοινώσεων δεν έμεινε εδώ, με το στρατόπεδο Μαλά να ανταπαντά. Υποψήφιος βγαλμένος από το παρελθόν είναι αυτός που εν έτη 2018 χρησιμοποιεί παλαιοκομματικές μεθόδους, μοιράζοντας ανέξοδα υποσχέσεις, οι οποίες γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Εκτός σημερινής αντιπαράθεσης, το επιτελείο Αναστασιάδη πανηγυρίζει για τη χθεσινή τριμερή με Ελλάδα και Ιορδανία, η οποία, όπως υποστηρίζει, ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Εκμηδενίζουν ή ακυρώνουν τα όποια επιχειρήματα εις βάρος της ενάσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, εις βάρος του διεθνούς δικαίου, εις βάρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Εμείς αυτή τη στρατηγική που φέρνει αποτελέσματα επιλέγουμε να τη συνεχίσουμε. Από πλευράς του καλεσμένου στη μεσημβρινή εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο Γιώργος Λιλίκας επανέλαβε πως η κάλπη θα φέρει εκπλήξεις, ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις. Αν παληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, θα πούμε ότι έπεσαμε εμείς έξω στην δική μας την εκτίμηση και φαίνεται ότι θα έχουμε κάνει λάθος στο πώς ερμηνεύσαμε τα μηνύματα από την κοινωνία και από τους πολίτες. Από το ψεσινό Αλφα Debate, ο Χρήστος Χρήστου δήλωσε πως το ΕΛΑΜ δεν θα συνεργαστεί στο δεύτερο γύρο με ένα μεγαλύτερο κόμμα για να καρποθεί λάφυρα εξουσίας. Η επίσημη τοποθέτησή μας, όταν και εφόσον έρθει η ώρα, θα είναι ξεκάθαρη. Δεν σημαίνει υπέρ του ενός ή του άλλου. Σημαίνει επίσημη τοποθέτηση βάσει των αμαντήσεων. Τα επιτελεία των υποψηφίων φαίνεται πάντως να μην καταλαβαίνουν αποσυστάσεις, καθώς παρά τις προειδοποιήσεις της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεχίζουν ακάθεκτα να στέλνουν ενοχλητικά SMS. Επιβάλαμε για πρώτη φορά σε προεκλογική περίοδο χρηματική ποινή και χρηματικές ποινές. Έχω εκδώσει 9 αποφάσεις με χρηματικές ποινές, με την μικρότερη των 300 ευρώ και την μεγαλύτερη των 1.200. Ο Γιώργος Σκάνης είναι τώρα μαζί μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι υπήρξε ένας προβληματισμός στο επιτελείο Νίκο Αναστασιάδη για το πού και πότε θα γίνει η τελική συγκέντρωση. Φαίνεται ότι ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις. Ελήφθησαν οι αποφάσεις. Εκτός της μάχης των μεγάλων συγκεντρώσεων και κατ' επέκταση των μεγάλων εντυπώσεων, θα μείνει το επιτελείο του Νίκο Αναστασιάδη σε αυτή τη φάση. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένας προγραμματισμός εκδηλώσεων που περιέλαμβανε συγκέντρωση στις 23 του μήνα στο στάδιο Ελευθερία, όπως είχαμε πει, τελικά αποφασίστηκε να μην γίνει και να μετακινηθεί αυτή η μεγάλη συγκέντρωση μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των εκλογών, δεδομένου ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι το φαβορί να περάσει στο δεύτερο γύρο. Άρα θέλουν να δώσουν πανηγυρικό τόνο στη μάχη να του κορυφώσουν, ναι, θα έλεγα, την προεκλογική με αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το επιτελείο του κύριου Αναστασιάδη θα κινηθεί στο πλαίσιο των επαρχιακών συγκεντρώσεων που είχε προγραμματισμένες και θα στρέψει την προσοχή, τα φώτα της δημοσιότητας σε μια τελική συγκέντρωση που θα έχει ο πρόεδρος με τις γυναίκες. Εκεί θα επικεντρωθεί η κορύφωση αυτής της φάσης των εκλογών. Αν εξαιρεθεί λοιπόν η διακαναλική συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, από εκεί και πέρα όλα τα επιτελεία, αυτό το οποίο μεταδίδουν είναι ότι θα στρέψουν την προσοχή τους σε πολύ οργανωτικά ζητήματα και αναφερόμαστε στην προσέγγιση πλέον από πόρτα σε πόρτα. Κινητοποίηση, ναι, ψήφο-ψήφο. Τον ψηφοφόρο. Ναι, ναι. Και όλοι αντιλαμβάνονται ότι η μάχη θα κριθεί από τη δυνατότητά τους να ενισχύσουν τη συσπήρωση των κομμάτων που στηρίζουν τις υποψηφιότητες. Ένα τελευταίο σχόλιο θα έκανα είναι ότι με την κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας, όσο κορυφώνεται και φτάνουμε προς το τέλος, τόσο κρεμίζονται οι όποιες γέφυρες του δεύτερου γύρου. Είδαμε προηγουμένως τα ρεπορτάζ. Μαχαίρια έβγαλαν. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μένα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στην προτεραιότητα των επιτελείων, κυρίως του κ. Μαλά και του κ. Παπαδόπουλου. Οι ατζέντες αλλάζουν μέσα σε 24 ώρες. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Θα είσαι ένας από τους σχολιαστές, βεβαίως, μαζί με τον κύριο Τσαλακό απόψε για τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Κυρίες και κύριοι, δείτε